τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν την πόλη λύνονται εντός υπουργικών διαδρόμων με συνεννοήσεις ή με ευνηδιασμούς. Ή απαξιώνονται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για έγκαιρη οργανωμένη συζήτηση για μεγάλα προβλήματα που θα έχουμε μπροστά μας. Να σας θυμίσω προτάσεις για να συζητήσουμε για την υποδομή των σχολείων που είναι άθλια και τώρα θα μιλήσουμε για κορονοϊό μετά, ή για το πότε προβλέπει να μας φέρει σχέδιο για το πώς θα καλυφθούν 100 με 130 αίθουσες για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ταχυδακτυλουργός και θα βρει 130 αίθουσες, αλλά δεν θα πάει στις αυλές, δεν θα πάει στις αυλές, δεν θα πάει σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Καμία εργασία για ανέγερση δεν υπάρχει, αλλά θα τις βρει. Και το λέω αυτό γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός της κυβέρνησής σας, ο κύριος Θεοδωρικάκος, κατέθεσε δύο τροπολογίες, εκτός από άλλα, που έχουν άμεσο θέμα τη λειτουργία των Δήμων. Πριν αναφερθώ στην κρίσιμη που στάθηκε και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Γερουλάνος, αφορά την τροπολογία, η ήδη fast-track διαδικασία για ιδιωτικοποίηση λειτουργιών πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, που έμπαινε στα δημοτικά συμβούλια με γρήγορες συνοπτικές διαδικασίες, αυτή η διαδικασία αναιρέθηκε και πλέον αυτές οι αποφάσεις θα παίρνονται από την Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή από ένα όργανο στο οποίο έχει απόλυτη πλειοψηφία η διοίκηση, η όποια διοίκηση, η δική σας διοίκηση. Δηλαδή ούτε καν η fast track διαδικασία της συζήτησης στα δημοτικά συμβούλια δεν αρκεί για να προχωρούμε στις συμπράξεις ή στις ανοιχτές ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνων. Και τα σωματεία εργαζομένων του Δήμου, ευαίσθητα για τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων προεκλογικά, δεν λένε κουβέντα. Γιατί πρέπει να βγαίνουν συμπεράσματα και από τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δήμου που θα βρεθούν προεκπλήξεων και προαπροόπτου για πάρα πολλές υπηρεσίες νευραλγικές όσον αφορά το Δήμο. Η δεύτερη τροπολογία ήταν αυτή η οποία αναφέρθηκε. Μια εταιρεία η οποία θα δουλεύει με όρους ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ιδιωτικής αγοράς, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το λέει η πρόταση, θα αναλάβει όχι μόνο τον εθνικό κήπο αλλά και το λόφο του Φιλοπάπου και θα τα αναλάβει για να μπορούν να λειτουργήσουν με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Ένας χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ιστορικός, ο εθνικός κήπος, και ο άλλος χώρος που είναι σε μεγάλη έκτασή του αρχαιολογικός. Ποια είναι η ανάγκη, αν ήθελαν να δώσουν αυτούς τους χώρους, μάλλον το Φιλοπάπου, στο Δήμο της Αθήνας, με σεβασμό του καθεστώτος που έχει, θα μπορούσε να περάσει η ευθύνη του λόφου του Φιλοπάπου στο Δήμο της Αθήνας, όπως υπάρχει και στον Εθνικό Κήπο. Γιατί εταιρεία, γιατί ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίηση και στο προσωπικό και στις λειτουργίες. Και όχι μόνο για ενοικίαση κάποιων περιπτέρων, αλλά για ανοιχτό αλυσβερίσι με ιδιωτικά συμφέροντα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη διοίκηση, άλλο αν απέτυχε, είχε δώσει τον εθνικό κήπο στο νέον του κυρίου Δασκαλόπουλου για 2 χρόνια και είχαμε δώσει μάχη σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Του το είχε δώσει για να γίνονται εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον εθνικό κήπο. Άρα και αυτή η εταιρεία εκεί το πάει. Προφανώς με βάση το νόμο που ψηφίσαν η κυβέρνησή σας θα έρθει να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας έρθει να γίνει έγκαιρα για να οριστούν μια σειρά πλευρές που βάζει. Αλλά είναι ενδεικτικός αυτός ο τρόπος λειτουργίας, συνεννοήσεις, ευνηδιασμοί και αποφάσεις του πώς αντιλαμβάνεστε την περίφημη δημοκρατία και τη λειτουργία στα όργανα της τοπικής διοίκησης. Έχετε ένα λεπτό ακόμα, κύριε Σοφιανή. Τρίτο θέμα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση που μου απαγορέψατε, κύριε Πρόεδρε, τη δευτερολογία, μου την απαγορέψατε, αναφέρθηκα στα αναφιώτικα και είχα απάντηση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Η απάντηση φυσικά ήταν αλλού για αλλού. Ήταν απάντηση είτε ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα, είτε ενός ανθρώπου που τον κοροϊδεύουν.
γιατί είπε εδώ ότι το συγκεκριμένα ακίνητα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και μίλησε και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ενώ το συγκεκριμένο ακίνητο της Στράτωνος, τα ρημάδια στον Ιερό Λόφο της Ακρόπολης, που παραμένουν ρημάδια από το 1995, ανήκουν στην ΕΤΑΔ και όχι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και μάλιστα είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της Αθήνας, με έκθεση της, λέει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα για άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας. Και αυτά ήταν κατατεθειμένα. Δηλαδή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μας δούλευε. Ενώ έχει έκθεση που λέει ότι εδώ πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για αυτό το ακίνητο, το οποίο έχει αποσαρθρώσεις, έχει αποκολλήσεις, καθαιρέσεις, έχει ασταθεί τμήματα, μας έλεγε δεν συμβαίνει τίποτα. Και επίσης αντίστοιχη έκθεση και από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας όσον αφορά το πρόβλημα υγιεινής στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, προφανώς πρέπει να συντηθεί εντός ημερησίας τα αναφιώτικα. Είναι και δέσμευσή σας, θα έλεγα κύριε Δήμαρχε, όταν επισκεπτόσασταν την περιοχή. Και τέλος, είχαμε βάλει το θέμα και υπήρξε και κατανόηση μάλιστα ότι 23 εργαζόμενοι στο κέντρο, στο Δημοτικά Ιατρία των Χανίων, από το Γενάρη μέχρι το Φλεβάρι, τώρα μέχρι το Μάρτι, είναι απλήρωτοι 23 άνθρωποι, γιατί δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Και σας είχαμε ζητήσει να πληρωθούν έστω έναντι και υπήρχε μάλλον κατανόηση. Παραμένουν απλήρωτοι αυτοί οι άνθρωποι και θα θέλαμε να μιλήσει ένας από τους εκπροσώπους τους, να βάλει το πρόβλημα και να γίνει κάτι έστω να πληρωθούν.